Λοιπόν, επιστρέψαμε φινάλε εκπομπή Εύη. Παρουσίασε μας από πίσω το. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα των Χριστουγέννων, ναι. Και στα Χανιά στο παλιό λιμάνι στόλισαν. Οπότε θα πάμε να δούμε πόσο ωραίο και γιορτινό είναι το κλίμα. Αυτό. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, όντως σιγά σιγά πόλεις της Κρήτης μέσα στην εβδομάδα να μένετε να κορυφωθούν και οι στολισμοί και οι, κατά κάποιο τρόπο οι εκδηλώσεις με φόντο βέβαια και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι σε μόνο κάθε η αρχή περιοχή, αυτό που βλέπουμε για τα και Χανιά. Και το καράβι σε πολλές περιοχές βέβαια. Ασχοληθήκαμε με το Δήμο Χερσονήσου την περασμένη εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα κορυφώνονται οι εκδηλώσεις και στον Δήμο Ηρακλείου. Εκεί στα Χανιά τώρα αυτό το όμορφο το παλιό λιμάνι των Χανίων στολίστηκε. Και θα μεταφερθούμε, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Κοτσιφάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Θα τον δούμε να συνδεθούμε. Κύριε Κοτσιφάκη, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μανιουτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε, πώς είστε στο κλίμα των Χριστουγέννων εκεί στα Χανιά? Είμαστε στο κλίμα των Χριστουγέννων. Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς, μπορώ να πω. Ναι. Έχουμε αρχίσει, έχουμε στολίσει τα όμορφα ιστιοφόρα μας. Έχουμε στολίσει όλο το ενετικό λιμάνι, όλη την πόλη των Χανίων. Τα πρώτα και σχόλια τέσσερις εκεί από τους Χανιώτες, εκεί τους δημότες, τι περιεχόμενο έχουν, εντυπωσιακά. Εντυπωσιακά. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, υπάρχει μεγάλη απήγηση από τον κόσμο, από τους καταστηματάρχες και πραγματικά τους ευχαριστούμε για αυτό. Ωστόσο, όπως είπαμε κύριε Κοτσιφάκη, αυτό είναι μόνο η αρχή, δηλαδή οι εκδηλώσεις αναμένεται να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, με κορύφωση βεβαίως στις εορταστικές ημέρες. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. 4 Δεκεμβρίου θα ανάψουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας που θα έχει το επίκεντρο στο ενετικό λιμάνι. Ένα πολύ μεγάλο, ένα τεράστιο δέντρο το οποίο θα φωτίσει όλο το ενετικό λιμάνι. Έχουμε φωτίσει με ένα περίγραμμα όλα τα κτίρια που μπορεί να δείτε. Θα σας δώσω εικόνα σε λίγο. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με το εργαστήριο του Αγίου Βασίλη, όπως ανακοίνωσε και σήμερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Θα υπάρχουν στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης καθημερινές θεατρικές παραστάσεις για τους μικρούς φίλους. Πολύ μεγάλες εκπλήξεις για τους μικρούς φίλους μας στο ενετικό λιμάνι. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη, πολύ ξεχωριστά Χριστούγεννα τα φετινά. Είναι όντως εντυπωσιακό. Όσοι έχουν βρεθεί στα Χανιά, έχουμε δει και κάποιες σχετικές φωτογραφίες. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τον σχεδιασμό. Ξέρετε, διανύουμε και μία δύσκολη, μία περίεργη περίοδο, όπου θα πρέπει να στραφούμε, και πολύ καλά κάνει η αυτοδιοίκηση, και στην ψυχολογία των πολιτών, των δημοτών. Αυτό η αλήθεια και ήταν πρώτερος σκοπός, ότι η ψυχολογία πρέπει προφανώς και να ενισχυθεί και από εμάς με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι ο καταλληλότερος λοιπόν. Η εποχή είναι η καλύτερη, τα Χριστούγεννα, το πνεύμα των εορτών και της χαράς. Να μας δείξετε λίγο εικόνα, μπορούμε? Ναι, θα σας δείξω λίγο εικόνα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε καθαρά. Είναι η δυτική μεριά του λιμανιού. Μπροστά είναι ο φάρος. Απέναντι είναι η φορτέτζα του Αγίου Νικολάου. Είναι η φορτέτζα. Και εδώ τα ιστοπλοϊκά που τα έχουμε φορτίσει. Δεν ξέρω αν βλέπετε τώρα. Γίνεται μία προσπάθεια, αλήθεια είναι, δεν ξέρω, τα Χανιά εκεί είναι πιο στολισμένα από ποτέ, μπορούμε να το πούμε? Μπορούμε να το πούμε. Στολίζεται πραγματικά, στολίζεται καταπληκτικά αυτά τα Χανιά. Μάλιστα, τι να ευχηθούμε, υγεία φαντάζομαι. Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο και παρακολουθούν που λένε. Μάλιστα. Κύριε Κοτσιφάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα το ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όμορφα τα Χανιά, ξεχωριστά τα Χανιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα για να δέσει έτσι. Είναι το περιτύλιγμα, κατά κάποιο τρόπο, το σκηνικό των Χριστουγέννων και ο στολισμός. Και αναδεικνύονται βέβαια οι ομορφιές, η ιστορικότητα, ο πολιτισμός. Και ελπίζω έτσι και με αυτές τις ωραίες εικόνες που δείχνουμε να είναι και ένα έναυσμα για όσους μας παρακολουθούν να πάνε να επισκεφθούν αυτά τα μέρη, να δουν πόσο ωραία και από κοντά είναι στολισμένα και να αλλάξει και ολονών η διάθεση. Ακριβώς. Μέσα στη βδομάδα, από αύριο Τετάρτη και την άλλη βδομάδα, αναμένεται να παρουσιάσουμε πολλές περιοχές, πόλεις στην ενδοχώρα της Κρήτης, το πώς στολίστηκαν, να δώσουμε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους, το αξίζουν, να επικοινωνήσουν με τους τηλεθεατές μας και να προβάλλουμε όμορφες εικόνες με άρωμα Κρήτης. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάθνες, δέντρα, όλα θα τα έχουμε. Σωστά. Από τα Χανιά τι έχουμε τώρα?